Φανείς Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Το τραπέζι της αγάπης στρώθηκε για άλλη μια φορά στη Λευκοπηγή. Τα νιόπαντρα ζευγάρια, θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Άγιο και προστάτη του χωριού τους, αλλά και να τιμήσουν τους συγχωριανούς τους, στρώνουν κοινή τράπεζα στο προάβλιο της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη και φιλεύουν όχι μόνο τους συγχωριανούς τους, αλλά και πολλούς επισκέπτες. Φυσικά, μετά το φαγητό, πάντα ακολουθεί πάνδημο γλέντι. Ο Άγιος Πρόδρομος αποτελεί για μας την ελπίδα, την καταφυγή, τη σκέπη του, σκεπάζει όλους μας με τη χάρη του. Οι πρόγονοί μας, θέλοντας να τον ευχαριστήσουν για αυτά που προσφέρει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, θέλησε να εκφράσει την αγάπη του, το σεβασμό του και την ευγνωμοσύνη προς αυτόν, κάνοντας αυτό το υπέροχο τραπέζι, το αποκαλούμενο τραπέζι της αγάπης, που έχει και ένα άλλο μήνυμα. Τα νεόπαντρα ζευγάρια τα οποία παντρεύτηκαν τη χρονιά που πέρασε του 2013, φέρνουν κανίσκι στον Άγιο και στρώνουν μαζί με τους άλλους χωριανούς με τα εδέσματα τα οποία φέρνουν και οι άλλοι και γίνεται το τραπέζι του λεγόμενης αγάπης. Ο σύλλογος με όλα του τα μέλη ντύνεται και πάει από σπίτι σε σπίτι που έχει Γιάννη και Γιάννα μετά την εκκλησία το πρωί. Τους τραγουδάμε, τους χορεύουμε, τους λέμε τις ευχές και τώρα 3 η ώρα μόλις χτυπήσει η καμπάνα μαζευόμαστε στο προάβλιο της εκκλησίας για να φάμε εδώ τα καλούδια που έχουν φέρει οι νιόπαντροι, αυτοί που παντρεύτηκαν δηλαδή την χρονιά που μας πέρασε. Και να κεραστούμε και να χορέψουμε. Ένα ιδιαίτερο έθιμο εδώ σήμερα και θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο ο οποίος συμμετέχει, κρατάει ζωντανές τις παραδόσεις μας και βέβαια αυτό μας οπλίζει με δύναμη και αισιοδοξία. Και είμαι σίγουρος ότι με σταθερότητα, συνέπεια, στόχευση, ενότητα η αισιοδοξία και το χαμόγελο είναι μπροστά μας, είναι στο χέρι μας. Και το πιο σημαντικό μήνυμα, όπως κάνανε οι παππούδες μας, που κράτησαν ζωντανό το γένος στα δύσκολα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και σίγουροι μόνον όταν βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στις δυνάμεις μας. Και πιστεύω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως γένος, για να κρατήσουμε όρθιο το κράτος μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Χρόνια πολλά και πάντα άξιοι όσοι κρατούν ζωντανή την ψυχή του τόπου μας, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις στη Λευκοπηγή, πάντα είναι και ο εφημέριος Παπαγιάννης. Εορτάζουν και ο ίδιος σήμερα, έσυρε πρώτος στο χορό, όχι μόνο γιατί κάτι τέτοιο προστάζει το έθιμο, αλλά και για κάτι σπουδαιότερο. Γιατί οι ιερείς επιβάλλεται στις κοινωνικές εκδηλώσεις να ξεκινούν το γλέντι και να μεταδίδουν στους λαϊκούς το πνεύμα της σεμνότητας και της μεγαλοπρέπειας του ελληνικού χορού.